Καλησπέρα κύριε Τριανταφύλου. Καλησπέρα σας. Σήμερα μάθαμε από τον κύριο Χρήστο Βασιλούδη. Έβγαλε στη δημοσιότητα το όνομά σας που σας χρήζει αντιδήμαρχο, νέο αντιδήμαρχο Σκοπέλου, Λουτρακίου, Γλώσσας και Νέου Κλίματος. Τις πρώτες σας δηλώσεις θα ήθελα παρακαλώ. Ναι, όντως. Έπειτα από μια συνάντηση που είχαμε χθες όλοι οι νεοεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι του συνδυασμού μας, μαζί με τον Δήμαρχό μας τον κύριο Βασιλούδη, μου έγινε πρόταση να είμαι ο αντιδήμαρχος, ο ένας εκ των δύο αντιδημάρχων Σκοπέλου της θητείας 2014-2019 στο Δήμο Σκοπέλου. Κάποια αρμοδιότητα ιδιαίτερη θα έχετε? Οι αρμοδιότητες θα δοθούν έπειτα από την ορκομοσία μας που θα γίνει στις 24 Αυγούστου και μετά από το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει επίσημη πρόταση και θα ψηφίσουν όλοι οι Δημοτικοί μας Σύμβουλοι, μετά θα, όλες οι αρμοδιότητες θα χωριστούν λογικά και με τον άλλον αντιδήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Σκλάβο Πανταζή, και θα αναλάβουμε τους τομείς και τις περιοχές μας. Εγώ θα είμαι υπεύθυνος περιοχής Έλιους, Κλίματος, Γλώσσας και Λουτρακίου και ο κύριος Σκλάβος για το υπόλοιπο νησί. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την μίνι μικρή συνέντευξη. Σας ευχόμαστε καλή δημιουργική θητεία και ό,τι καλύτερο φυσικά για τον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εγώ από την πλευρά μου θα προσπαθήσω να δώσω τα καλύτερα. Ούτως ή άλλως η σταδιοδρομία μου, η ύπαρξή μου στα κοινά φαίνεται όλα αυτά τα χρόνια, πού μπορώ να προσφέρω, πόσο μπορώ να προσφέρω. Πιστεύω πως δεν θα απογοητεύσω ούτε τον Δήμαρχο, ούτε τους πολίτες του νησιού μας και θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά του νησί μας, στη Σκόπελο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.